Είναι τα πρώτα μηνύματα από την έκθεση τουρισμού στο Βερολίνο. Ο Μάνο Δασκαλάκη θα μα πει περισσότερα που είναι κοντά μου στο στούντιο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Κατερίνα, και βεβαίω να πούμε ότι η έκθεση τουρισμού στο Βερολίνο είναι η μεγαλύτερη έκθεση παγκοσμίω. Είναι αυτή που θέτει και τι βάσει για την τουριστική περίοδο στην Κρήτη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τι επόμενε ημέρε ξεκινά επίσημα στην Κρήτη η τουριστική περίοδο. Οι πρώτε πτήσει εξωτερικού θα φτάσουν στα μέσα Μαρτίου. Μάλιστα να σου πω ότι υπάρχει ένα προβληματισμό για τι διεθνεί εξελίξει, για την κατάσταση που επικρατεί στην Ουκρανία, αλλά και την κατάσταση που επικρατεί στη Λωρίδα τη Γάζα. Ήδη γνωρίζουμε ότι εκτό των ε, τουριστικών αγορών τη Ελλάδο έχει τεθεί τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία. Φαίνεται ότι μειωμένε θα είναι οι αφήξει και από το Ισραήλ. Όμω η κριτική τουριστική βιομηχανία φαίνεται να αντέχει, αντέχει δυναμικά και αυτό είναι ένα στοιχείο που αποτυπώνεται και στι κρατήσει, Κατερίνα, καθώ οι Γερμανοί, οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί μαζί με του Βρετανού είναι αυτοί που θα κάνουν και το ποδαρικό σε λίγε ημέρε στο νησί μα. Αρκετά τα ξενοδοχεία που θα ανοίξουν μέχρι το τέλο Μαρτίου και βεβαίω αρκετέ οι πτήσει με βάση τα σχέδια πτήσεων. Να σου πω ότι κομβικό ρόλο σε όλη αυτή την προσπάθεια παίζει η Aegean, η αεροπορική εταιρεία, που με ένα δίκτυο εννέα προορισμών από και προ το Ηράκλειο, να του πούμε Βερολίνο, Κολονία, Ντίσσελντρο, Φραγκφούρτη, Ανόβερο, Αμβούργο, Μόναχο, Νιρεβέρη και Στουτγκάρδη, θα, παίξει την, την δική της, θα βάλει το δικό τη λιθαράκι σε αυτήν την διαδικασία των αφήξεων στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Συνολικά από την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και, την, και το Ηράκλειο έχουν προγραμματιστεί 12.000 πτήσει ολόκληρο το χρόνο. Ενώ να σου πω ότι φέτο η Αιτζία προσθέτει από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου τέσσερι νέου προορισμού, το Φρυντιξάφεν, το Έρφουρτ, το Βρέμι και το Μέμιγκεν. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονό ότι έχουν αυξηθεί οι πτήσει και αυτό αποτυπώνεται και στην έκθεση τουρισμού στο Βερολίνο, Κατερίνα. Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ.